Τριήμερη πανελλαδική απεργία από σήμερα έως και την Παρασκευή, κήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, αντιδρώντας το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων. Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων ισχύει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς από τη Δευτέρα, για τις φαρμακαποθήκες. Η ισχύ του αρχίζει σήμερα, ενώ για τα ιδιωτικά φαρμακεία από την 1η Νοεμβρίου. Πράγματι, ότι έχουν εξαγγείλει απεργία από Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Είναι γεγονός. Εμάς τη συνεταιριστική την φαρμακαποθήκη άμεσα δεν την επηρεάζει. Δεν την επηρεάζει, όχι άμεσα, σχεδόν καθόλου. Μπορεί να επηρεάσει ορισμένα φαρμακεία τα οποία δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού και ψωνίζουν από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Παράλληλα, ορισμένοι οι οποίοι φαρμακοποιοί για διαφόρους λόγους ανήκουν στο συνεταιρισμό, αλλά παράλληλα ένα μέρος των παραγγελιών τις δίνουν στις φαρμακοποθήκες ιδιωτικές. Ενδεχομένως αυτούς θα τους επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Περιμένετε ότι γενικότερα οι ασθενείς θα δυσκολευτούν να βρουν κάποια φάρμακα? Δεν νομίζω, και να μην τα βρουν σε ένα φαρμακείο που δεν είναι συμβεβλημένο με τον συνεταιρισμό, που δεν είναι μέλος του συνεταιρισμού, θα τα βρουν σε ένα φαρμακείο που ανήκει στον συνεταιρισμό, που είναι μέλος του συνεταιρισμού. Στη Δράμα υπάρχουν φαρμακεία που έχουν σχέσεις, εμπορικές σχέσεις με ιδιωτικές φαρμακαποθήκες εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου, ναι, υπάρχουν 3-4, το πολύ 5 φαρμακεία, να μην πω παραπάνω, τα οποία δεν ανήκουν στο συνεταιρισμό και ψωνίζουν από ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Mm-hmm. Τώρα αυτούς ενδεχομένως μάλλον θα τους επηρεάσει, αλλά για τον κόσμο του Δραμηνού να μην στεναχωριέται, γιατί η φαρμακαποθήκη η δικιά μας είναι πλήρες, και αν δεν έχει κάποιος που δεν συνεργάζεται, δεν ξέρω τώρα, και εφόσον ισχύει ότι κάνουν απεργία και θα εξακολουθήσουν να κάνουν απεργία, mm-hmm. μπορεί να τους επηρεάσει αυτό.